Αμήν. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 200. Σελίδα 200. Είναι Δευτερονόμιο, κεφάλαιο ΚΙΤ. Το 28 κεφάλαιο είναι, αδελφοί. ΚΙΤ κεφάλαιο. Διαβάζουμε από την αρχή. Και θα διαβάσουμε μέχρι και το 14. «Και εάν υπακούσεις επιμελώς εις τη φωνή Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να κάμεις πάσας τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις σήμερον, θέλει σε υψώσει Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γης, και θέλου σε ελθεί επί σε, πάσε ευλογίε αύτε, και θέλου σε ευρύ, εάν υπακούσεις εις τη φωνή Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θέλεις είστε εν τη πόλη, και ευλογημένος θέλεις είστε εν το αγρό. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των κτηνών σου, εαγέλε των βόων σου και τα πίμνια των προβάτων σου. Ευλογημένο το καλάθιόν σου και η σκάφη σου. Ευλογημένος θέλεις είστε όταν εισέρχεσαι και ευλογημένος θέλεις είστε όταν εξέρχεσαι. Τους εχθρούς σου, τους επανισταμένους επί σε, ο Κύριος θέλει κάμει αυτούς να συντριφθώσει εμπροσθέν σου. Από μια οδού θέλουσι εξέλθει επί σε, και από 7 οδών θέλουσι φύγει από προσώπου σου. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την ευλογία εις τας αποθήκα σου και εις πάντα όσα επιβάλλει στη χείρα σου, και θέλει σε ευλογήσει επί της γης την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε. Ο Κύριος θέλει σε καταστήσει εις αυτόν λαών άγιον, καθώς όμως σε προσέ, εάν φυλάτης τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου και περιπατείς τας οδούς αυτού. Και πάντες οι λαοί της γης θέλουσι ειδί ότι το όνομα του Κυρίου επικέκλειται επί σε και θέλουσι τρομάζει από σου. Και ο Κύριος θέλει σε πληθύνει εις αγαθά, εις τον καρπό της κοιλίας σου και στον καρπό των κτηνών σου και στα γεννήματα της γης σου, και επί της γης την οποία όμως ο Κύριος προς τους πατέρας σου να δώσει εισέ. Ο Κύριος θέλει ανοίξει εισέ το αγαθό θησαυρό αυτού, τον ουρανό, για να δίδει βροχή στη γη σου κατά τον καιρό αυτής και για να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου, και θέλεις δανείζεις πολλά έθνη, σύ δε δεν θέλεις δανείζεστε, και θέλεις σε καταστήσει ο Κύριος κεφαλή και ουχή ουρά, και θέλεις είστε μόνο υπεράνω και δεν θέλεις είστε υποκάτω. Εάν υπακούσεις εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ προστάζω εις σήμερα να φυλάτης και να εκτελείς, και δεν θέλεις εκκλίνει από πάντων των λόγων τους οποίους εγώ προστάζω εις εσάς σήμερα, δεξιά ή αριστερά, για να υπάγεις κατόπιν άλλων θεών, για να λατρεύσεις αυτούς. Αμήν, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι το κεντρικό μενού σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, από το Λόγο του Θεού, το οποίο μας δίνει ο Κύριος, και έχει το εάν, αν το προσέξατε, ξεκινάει και εάν υπακούσεις, και το τελευταίο εδάφιο πάλι τελειώνει με το εάν εσύ δεν πράττεις παράνομα στα τελευταία εδάφια. Το βλέπουμε συχνά εδώ. Και αυτό γιατί ο Θεός μας έπλασε σε ελευθερία να διαλέξουμε εμείς. Και σου λέει, εάν υπακούσεις θα έχεις την ευλογία μου. Εάν δεν υπακούσεις θα σε βρούνε τα κακά. Δεν συνέχισα το παρακάτω, γιατί είναι μετά, εάν δεν υπακούσεις. Και έχεις τα αποτελέσματα, αλλά επειδή διαβάζω το πρώτο κομμάτι, αδελφοί, γιατί εμείς έχουμε ένα στόχο και ο στόχος μας είναι να υπακούσουμε. Ο στόχος μας δεν είναι να παρακούμε το Θεό και να κάνουμε το κεφαλιού μας και να κάνουμε ό,τι μας έλθει ή ό,τι μας είπε ο Α και ο Β, έτσι. Αλλά είμαστε πρόθυμοι και διαθέσιμοι μέσα από την καρδιά μας να κάνουμε αυτά που μας λέει ο Κύριος. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο ακριβώς με αυτά τα νοήματα, με κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Αν θέλετε, έτσι θα πάμε για λίγο εκεί, στην 184 σελίδα, στο 11 κεφάλαιο,
Δευτερονόμιο 184 λέει, από την αρχή, αγάπα λοιπόν Κύριον τον Θεόν σου και φύλατε τα εντολάς αυτού, που σημαίνει ότι για να τις φυλάξεις πρέπει να αγαπάς τον Θεό, και επειδή αγαπάς τον Κύριο κάνεις αυτά που σου λέει. Είναι γραμμένο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εάν με αγαπάτε τα εντολάς μου φυλάξατε. Πάσο αγαπών με, τις εντολές μου φυλάτη. Γιατί? Γιατί αγαπάω τον Κύριο και θέλω να έχω τις καλύτερες σχέσεις μαζί του. Δεν κάνω ό,τι να είναι, δεν κάνω ό,τι μου λένε, κάνω ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι. Και αυτά διδάσκονται στην αληθινή εκκλησία του Ιησού Χριστού. Στις άλλες εκκλησίες, γιατί υπάρχουν πολλές εκκλησίες, θα δούμε μετά στην Αποκάλυψη 7 εκκλησίες. Είναι 7 διαφορετικοί χαρακτήρες. Από αυτές τις 7, 2 φαίνεται να βαδίζουν καλά. Οι άλλες έχουν διακυμάνσεις. Άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, αλλά θέλουν διόρθωμα. Ακόμα και η Φιλαδέλφια που περπατάει καλώς, έχει μία προτροπή. Κράτα εκείνο το οποίο έλαβες, μη στο πάρει κανείς. Πώς θα μου το πάρει? Ο διάβολος. Μα αφού δεν βλέπω τον διάβολο, βλέπεις έναν άνθρωπο όμως, τον οποίο το χρησιμοποιεί ο διάβολος. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι του διαβόλου εξήλθον, λέει, στον κόσμο, λέει ο Ιωάννης στην δεύτερη επιστολή του, εξήλθον εις τον κόσμο για ένα σκοπό, να κάνει ζημιά στο έργο του Θεού. Μέσα στον παράδεισο υπήρχε μόνο όφης, εύχριστο σκεύος στα χέρια του διαβόλου. Αλλά εδώ στη γη που ζούμε, αδέλφια, υπάρχουν πάρα πολλοί. Και οι πιο πολλοί που θα κάνουν ζημιά και κάνουν ζημιές είναι με το όνομα του Ιησού Χριστού, κατά περίεργο τρόπο. Άνθρωποι αναγεννημένοι. Άνθρωποι που κάποτε μπορεί να ήταν μέσα στην εκκλησία, να προφητεύανε κιόλας. Αλλά εκείνη την ημέρα που θα φτάσουν και θα χτυπάνε την πόρτα, Κύριε, άνοιξε μας, θα φτάσουμε στο τέρμα και θα πει ο Κύριος, δεν σας ξέρω. Μα Κύριε, προφητέψαμε στο όνομά σου. Κάναμε θαύματα στο όνομά σου. Δεν σας ξέρω. Γιατί δεν μας ξέρεις? Γιατί είστε παράνομοι. Δεν κάνατε αυτά που σας έλεγα και ούτε τα διδάσκατε. Διδάσκατε άλλα. Γιατί θέλατε τη δόξα των ανθρώπων. Γιατί θέλατε να κερδίσετε τις ψυχές επάνω σας. Αδερφοί, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όλες οι ψυχές να στηριχτούν επάνω στον Ιησού Χριστό. Όλες. Καμία σε άνθρωπο. Όποιος επιστηρίζεται σε άνθρωπο είναι επικατάρατος. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Εμείς δεν θέλουμε κατάρα, θέλουμε ευλογία, έτσι δεν είναι? Θα πάρουμε λοιπόν νέες αποφάσεις σήμερα, αδερφιά, και να δούμε και στη σελίδα 185, όπως ανοίξαμε, που λέει 13 εδάφιο. Και αν επιμελώς ακούσετε, όχι να πράξετε, πρώτα να ακούσετε επιμελώς. Επιμελής μαθητής παίρνει άριστα. Ο επιμελής μαθητής προβιβάζεται. Ο επιμελής μαθητής προχωράει στα μαθήματά του και έχει και στο τέλος το στέφανο της δόξης. Έτσι δεν είναι? Είμαστε μαθητές του Χριστού. Εάν επιμελώς ακούσετε, που σημαίνει τα μαθήματά μου, είμαι μαθητής, δεν είμαι δάσκαλος, μαθητής είμαι. Πρέπει να μάθω. Ο Ιάκωβος λέει, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδελφοί μου, γιατί μεγαλύτερα κατάκριση θα πάρουμε. Κάτι άλλο διδάσκει και δεν ξέρει το λόγο του Θεού καλά-καλά. Άλλα ντάλα ακούμε πολλές φορές. Εάν λοιπόν επιμελώς ακούσετε τα εντολάς μου, τα οποία εγώ προστάζω εσάς σήμερα, και κοιτάτε που το πάει τώρα, να αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας. Ο επιμελής μαθητής, γιατί τα έχει καλά με το δασκαλό του. Αγαπάει το δασκαλό του. Θέλει να γράφει στο διαγώνισμα άριστα. Δεν θέλει να γράφει μουτζαλιές. Δεν θέλει να παίρνει μουτζαλιές. Θα μου πεις, το αίμα του Χριστού δεν μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας? Αμήν. Αμήν. Αλλά άμα εγώ το εκμεταλλευτώ αυτό και πω, δεν πειράζει, στη χάρη είμαστε, αδελφέ, θα με πλύνει το αίμα του Χριστού. Και πάω εγώ και κάνω την παράβασή μου. Κάνω τη μία, κάνω την άλλη, κάνω την άλλη. Ξέρετε τι είμαι? Εάν το κάνω έτσι εκ του προχείρου και δεν θέλω να σεβαστώ τον Κύριο και θέλω να τον επιβαρύνω, γιατί ο Κύριος τι κάνει? Μαζεύει τα σπασμένα μας πίσω συνέχεια. Συνέχεια. Πάμε εμείς τα σπάμε και πάει ο Κύριος και τα μαζεύει. Αλλά ως πότε? Αυτά τα έκανε ο Ισάφ, ο Ισάφ, μέχρι που έχασε την ευλογία. Και τον δοκιμάζει ο Κύριος να δει τον αγαπάει το Θεό πιο πολύ από ένα πιάτο φακές. Όχι.
Τι, το Θεό θα αγαπάω. Εγώ ένα πιάτο φακιάς θέλω τώρα. Το φτωχό το μυαλό, ε. Λέει κάποιος ένα μωρό, τι θέλεις παιδί μου. Είναι 4 χρόνια, ας πούμε. Τι θέλεις, μια καραμέλα ή το σπίτι. Στο όνομά σου. Λέει μια καραμέλα. Γιατί είναι το μυαλό του νηπίου, δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Έτσι είναι και πολλοί χριστιανοί. Και επιλέγουν τώρα την αμαρτία παρά τον Κύριο που έχει τα πάντα. Και έχει όλες τις ευλογίες στα χέρια του. Και πάμε και παρακαλάμε, Κύριε ευλόγησέ με, Κύριε ελέησέ με. Και καταντάμε, αδελφοί, μια κατάσταση για λύπηση, εάν δεν προσέχουμε να αγαπάμε Κύριο τον Θεό μας. Και έχουμε δει πώς ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν λέει εδώ, να αγαπάτε η επιμέλειά σας. Για τις εντολές που προστάζω είναι να αγαπάτε Κύριο τον Θεό σας και να λατρεύετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας. Α, εγώ θέλω τη μισή μου καρδιά στον Κύριο και τη μισή μου καρδιά στα κοσμικά. Δεν γίνεται, σου λέει ο Κύριος. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ έτσι να σε ευλογήσω, γιατί μου δένεις τα χέρια, με εμποδίζεις. Μες στην καρδιά σου έχεις και άλλα φρονήματα, τα οποία δεν είναι γραμμένα. Τι θα επιλέξεις, να είσαι Μάρθα ή Μαρία? Και ευτυχώς που η Μάρθα τα λέει στον Κύριο. Αν τα έλεγε στη Μαρία, θα γινόταν χαμός, ε. Φαντάσου τώρα να βλέπεις τον αδερφό σου να ευλογείται και πάνω του κάνεις παρατήρηση. Α, εσύ με το Ευαγγέλιο, εδώ έχουμε ένα σωρό δουλειές. Α, εσύ διαβάζεις το λόγο του Θεού και αφήνεις όλες τις δουλειές, τις ηλικίες επάνω μου. Φανταστείτε τώρα να το έλεγε η Μάρθα αυτό στη Μαρία. Ένα μπέρδεμα θα. Ευτυχώς πάει στον Κύριο και ο Κύριος τη διορθώνει. Και ό,τι έχουμε αδερφή να τα λέμε στον Κύριο. Και αν δεις τον αδερφό σου να μαρτάνει αμαρτία, ουχή θανάσιμο, να ζητήσεις από τον Κύριο. Όχι να πάρει τον ελέξεις, γιατί γίνεσαι υποκριτής. Μα τον είδα και είπα αυτό ότι. Πώς δεν το πρόσεξε, δεν τον έλεξε το Πνεύμα το Άγιο? Όχι, θα τον ελέξω εγώ. Τότε μην προσπερνάς. Προσπερνάς τον Κύριο. Πήγαινε στον Κύριο και πες το. Πες, Κύριε, ο αδελφός μίλησε έτσι που δεν έπρεπε να μιλήσει. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι, βοήθησε τον αδερφό. Αν αγαπάς τον αδερφό σου. Αν πας να κάνεις και χειρουργείο μόνος σου και δάσκαλος γίνεσαι και χειρούργος γίνεσαι και ζημιά κάνεις και τον στραβώνεις, γιατί ορισμένοι τολμάνε να εξετάσουν τους άλλους. Αλλά ο λόγος του τι λέει, ο καθένας στην Καινή Διαθήκη να εξετάζει τον εαυτό του, όχι τους άλλους. Θα δώσεις λόγο για τον εαυτό σου, δεν θα δώσεις λόγο για τους άλλους. Αν ο άλλος αγάπαγε ή δεν αγάπαγε, αν ο άλλος περπατούσε με το θέλημα του Θεού ή δεν περπατούσε, αν ο άλλος ήταν στο δρόμο του Ιησού Χριστού ή ήταν σε άλλο δρόμο, δεν θα δώσεις λογαριασμό εσύ. Εκτός θα δώσεις λογαριασμό εάν εσύ τον έχεις παρασύρει σε άλλο δρόμο. Έτσι. Αν όμως τον έχεις παρασύρει στο δρόμο του Χριστού, θα πάρεις και βραβείο. Να προσέχουμε την καρδιά μας. Ε. Εάν η καρδιά μας λοιπόν αγαπάει το Θεό με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή, να αγαπάμε το Θεό, με όλη μας τη διάνοια, τότε θα έχουμε και τις ευλογίες, θα δώσω ευρωχή, λέει. Και μάλιστα εδώ στο κεφάλαιο ΙΑ, μου κάνει εντύπωση που τα επαναλαμβάνει, μάλιστα τρεις φορές μέσα στο Δευτερονόμιο, για την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Γιατί είναι ο Πατέρας μας ο καλός. Ο Πατέρας ο καλός τι κάνει, τα λέει και τα ξαναλέει. Γιατί, για να μην ξεκλίνουμε. Μας τα υπενθυμίζει, αυτό θέλει να μας φανερώσει η επανάληψη. Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος λέει, το να σας γράφω τα αυτά, τα ίδια δηλαδή, σε μένα δεν είναι οχληρό, δεν είναι βαρετό, δεν βαριέμαι να σας τα ξαναπώ, αλλά σε εσάς είναι το ασφαλές. Και ο Κύριος θέλει το ασφαλές για μας, αδερφοί. Γι' αυτό δεν διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού μία φορά και τελειώσαμε. Ο Λόγος του Θεού είναι καθημερινή τροφή μας. Διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού κάθε μέρα, τρεφόμαστε από τον Λόγο του Θεού και έτσι φαίνεται ότι αγαπάμε τον Θεό με την καρδιά μας. Εάν όμως περνάνε μέρες και δεν ανοίγω τον Λόγο του Θεού να διαβάσω και λέω αγαπάω τον Θεό, ωραία, έρχεται η δοκιμασία και δεν πετυχαίνω. Γιατί? Καταρχάς δεν έχω δύναμη πνευματική. Είμαι άτονος. Άντε τώρα να έχεις να φας τρεις μέρες και να πας για δουλειά. Και να δουλεύεις ακόρντ εκεί πέρα, βάρδιες, αντέξεις. Ή θα έρθει το ασθενοφόρο να σε πάρει. Δεν αντέξεις. Μπορείς πνευματικά να αντέξεις εάν είσαι νηστικός από το Λόγο του Θεού και χωρίς δύναμη Πνεύματος Αγίου.
Μα εγώ προσεύχομαι. Δεν φτάνει μόνο η προσευχή, αδερφοί. Μερικοί προσεύχονται πολλές ώρες, άλλοι λιγότερο. Άλλοι διαβάζουν πιο πολύ και άλλοι λιγότερο διαβάζουν. Το μέτρο θα το δει ο καθένας για τον εαυτό του. Πόσο χρειάζεσαι για να σταθείς στα πόδια σου? Όταν τους έφερε ο Κύριος στον κήπο της Γεστημανή τους μαθητές και τους άφησε, λέει, τους 8 σε ένα σημείο και πήρε τους άλλους 3 μαζί του. Προχωρήσανε, αφήνει και τους 3 και φεύγει, λέει, σε μια απόσταση λίθου βολής. Δηλαδή πετάς μια πέτρα, πόσο θα πάει? 50 μέτρα. Και πήγε ο Κύριος εκεί και γονάτισε μόνος του. Και ξεχωρίζει ο Κύριος τα πράγματα, αδερφοί. Υπάρχουν άλλοι μαθητές που είναι με τους 8, οι οποίοι ούτε καν είχαν την επίσκεψη του Κυρίου, κοιμόντουσαν. Υπάρχουν οι άλλοι 3, οι οποίοι δέχονται το ξύπνημα από τον Κύριο συχνά. Έρχεται ο Κύριος, τι κάνετε, λέει, κοιμόσαστε? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε να μην πείτε σε πειρασμό. Και έφυγε πάλι, πήγε, προσευχήθηκε και είπε, Πατέρα, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο χωρίς να πιω αυτό. Και το ποτήριο, ξέρετε ποιο ήτανε? Να αποχωριστεί από τον Πατέρα. Ο βασανισμός του Χριστού ήταν αυτός. Δεν μπορούσε τον αποχωρισμό του από τον Πατέρα. Γιατί αφού θα θεωρηθεί ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών, φορτωμένος στις δικές μας αμαρτίες, όχι και τις δικές του, χωρίζεται από τον Πατέρα και λέει, Πάτερ μου, με εγκατέλειψες. Εκείνη η εγκατάλειψη και τιμωρήθηκε στη θέση μας. Εμείς, αδελφοί, το ρισκάρουμε και αποχωριζόμαστε από την θεότητα, από την παρουσία του Θεού? Το ρισκάρουμε? Μας κάλεσε ο Κύριος με μια κλίση Αγία για μια αιώνια ζωή που δεν έχει τέλος εκεί, και να το ρισκάρω εγώ τώρα σαν τον Ισάφ, πόρνος και βέβυλος, και για ένα πιάτο φακί να αρνηθεί το Θεό, να αρνηθεί τα πρωτοτόκια? Τι με ωφελούν εμένα αυτά τα πρωτοτόκια εδώ στη γη? Να τρως, να χορταίνεις, να πλουτίζεις. Εδώ αγωνιζόμαστε, δεν βλέπεις? Πού είναι, γύρισε κανείς? Μας είπε τίποτα κανείς? Ακούμε πολλά, ε. Λέω, γύρισε. Θέλεις να τον γνωρίσεις? Θα πας στο δωματιό σου και θα του χτυπήσεις την πόρτα. Θα πεις, Κύριε, μου λένε ότι αναστήθηκες. Και εγώ νόμιζα ότι ήσουν ένας άνθρωπος καλός, ξέρω εγώ, ιστορικό πρόσωπο. Αλλά εδώ μου λένε ότι αναστήθηκες. Είναι αλήθεια? Και να δεις τότε πώς θα έρθει ο Κύριος. Ε. Αλλά ξέρετε ποιοι πάνε? Αυτοί που θέλουν και έχουν την καλή διάθεση να κάνουν αυτό που τους λέει ο Κύριος. Όχι ότι δεν μπορείτε, λέει ο Κύριος, αλλά δεν θέλετε. Γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Και όταν είναι τα έργα των ανθρώπων πονηρά, δεν έρχονται στον Κύριο. Γιατί τα έργα τους τα αγαπάνε. Όταν λέει πονηρά, πονηρά είναι όλων. Εντάξει. Αλλά δεν έρχονται στον Κύριο γιατί? Για να μην ελεχθούν τα έργα τους και ντραπούν. Αλλά θα ντραπούν μια μέρα στο τέλος, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, και τότε η ντροπή θα είναι με το τσουβάλι. Γι' αυτό καλύτερα ο άνθρωπος να πάει ενώπιον του Κυρίου που δεν θα τον ντροπιάσει. Ξέρετε τι κάνει ο Κύριος? Όταν πάμε και λέμε, Κύριε, είμαι ένας αμαρτωλός. Θέλω να σωθώ. Έχω ανάγκη τη σωτηρία σου. Θέλω να μου απαντήσεις, θέλω να με ευλογήσεις, θέλω να ενεργήσεις τη ζωή μου. Ο Κύριος τι κάνει? Δεν έρχεται με ένα κατάλογο, ξέρεις τι έχεις κάνει, αυτά και αυτά, τίποτα. Σου λέει, έλα εδώ παιδί μου, σε συγχωρώ. Και το βλέπουμε αυτό, αδερφοί, γραφικό, στον άσωτο Υιό. Όταν επιστρέφει, ο πατέρας τον αγκαλιάζει και δεν σχολιάζει τίποτα εναντίον του. Δεν του είπε, α, παιδάκι μου, πώς κατάντησες έτσι, ε, που υπέφερες, πήγες εκεί, έτρωγες ξυλοκέρατα, ήσουν με τα γουρούνια. Τέλος πάντων, δεν τρέπεσαι για αυτά, αλλά έχει χάρη που... Δεν του λέει έτσι, αδερφοί. Τον αγκαλιάζει. Και τι κάνει ο Θεός όταν επιστρέφει ο άνθρωπος ο αμαρτωλός? Του συγχωρεί όλες τις αμαρτίες, όλες τις παραβάσεις, τα εξαλείφει όλα και του λέει, κοίτα, για σένα πλήρωσα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Στο ληστεί, να το δούμε στην πράξη. Κύριε, θυμίσουμε όταν έρθει στη βασιλεία μου. Τι έκανε ο ληστείς? Φανέρωσε πολλές αμαρτίες, πρόλαβε? Λίγο. Είπε στον άλλο ληστεί, εμείς αυτά που πράξαμε τώρα δικαίως τα απολαμβάνουμε. Δηλαδή τιμωρούμαστε για αυτά που κάναμε.
Αυτός όμως που είναι ανάμεσά μας δεν έφταιξε σε τίποτα. Και τι κάνει, δικαιώνει τον Χριστό και καταδικάζει τον εαυτό του. Είμαι άξιος καταδίκης, γι' αυτό είμαι πάνω στο σταυρό. Είμαι άξιος της τιμωρίας μου. Αλλά ο Χριστός δεν φταίει σε τίποτα. Αυτό να καταλάβει κανείς, και να του μιλήσει. Κύριε, θυμίσουμε και εμένα όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Χωρίς να ξέρει πολλά, έτσι τα είπε περίπου. Αλλά ο Κύριος το απάντησε. Μου κάνει εντύπωση που δεν απάντησε στον άλλο ληστή, γιατί και ο άλλος όμως προκαλούσε. Γι' αυτό έχει σημασία με ποιο πνεύμα πάμε στον Χριστό. Πάμε με το πνεύμα της υπεροχής, ότι είμαστε σπουδαίοι άνθρωποι και τα έχουμε καταφέρει καλά, ότι είμαστε δυνατοί. Έτσι δεν θα πάρουμε απάντηση. Ο άλλος ληστής δυνατός επάνω στο σταυρό. Άι, εσύ που τα κατάφερνες, κατέβα από το σταυρό, κατέβασε μας και εμάς. Κατέβασε μας και εμάς. Πού να κατέβεις, αφού θερίζεις αυτά που έσπηρες. Τι ζητάς τώρα? Και γιατί μιλάς έτσι στον Χριστό? Και στην αρχή τον βλαστημούσε, λέει. Όπως και οι δύο βέβαια, βλαστημούσαν τον Κύριο και οι δύο στην αρχή. Αλλά ο άλλος άρχισε να μετανοεί, μέχρι που πήρε και την υπόσχεση: σήμερα σου λέω θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Σήμερα κιόλας, αμέσως. Η αποκατάσταση γίνεται αμέσως. Εάν ήταν σε κάποια θρησκεία και πήγαινε εκεί, θα του λέγανε 6 μήνες στο περιθώριο και μετά βλέπουμε. Εάν περπατήσεις καλώς, αυτή είναι η συγχώρηση των ανθρώπων, με όρους και με προθεσμίες. Αλλά η συγχώρηση του Χριστού είναι άμεση, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά δεν τον κατέβασε από το σταυρό. Πέθανε και αυτός, γιατί έπρεπε να θερήσει αυτά που έσπηρε, αλλά το ευτυχές είναι ότι πήγε με τον Κύριο. Και αυτό μας απασχολεί σήμερα. Μπορεί να έχουμε συνέπειες στη ζωή μας για κάποια πράγματα, αλλά το ευτυχές είναι να τερματίσουμε με τον Κύριο, να μην χάσουμε το δρόμο, να μην χάσουμε τον ουρανό, να μην χάσουμε αυτή την αγάπη του Θεού. Ο Θεός μας αγαπάει και στέλνει το λόγο του, αδερφοί, σε εμάς. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο λόγος που έρχεται στη ζωή μας δεν είναι ένας απλός λόγος, όπως είναι οι ανθρώπινοι λόγοι, τα ανθρώπινα μυθιστορήματα, τα βιβλία. Διάβαζα κι εγώ βιβλία πολλά πριν γνωρίσω την Αγία Γραφή. Όταν γνώρισα την Αγία Γραφή, σταμάτησα να διαβάζω τα άλλα βιβλία, γιατί είδα ότι δεν με ωφελούν. Αλλά ο λόγος που έρχεται μες στην καρδιά μας δεν είναι απλός λόγος, όπως είπα πριν. Είναι δίστομος μάχαιρα. Και στη δίστομο αυτή μάχαιρα η κάθε καρδιά αποφασίζει. Άλλοι τάσσονται υπέρ του Χριστού, άλλοι κατά του Χριστού. Άλλοι αποφασίζουν να δώσουν όλη την καρδιά τους και η μάχαιρα όπως κόβει, φεύγουν όλα τα άχρηστα και πετάγονται και μένε τα καλά ενώπιον του Κυρίου. Για να περιπατήσουμε με έργα καλά, με αγάπη, με ειρήνη, με χαρά. Δεν δικαιολογείται ένας χριστιανός να είναι κατσούφης. Πού είναι ο καρπός του πνεύματος? Μα μου φταίνει όλα. Για να διορθωθούμε. Αν μου φταίνει όλα, να διορθώσω το δρόμο μου, να περπατήσω ενώπιον του Θεού, ευαρεστώντας τον Κύριο, και τότε να δούμε αν θα έρθει χαρά ή όχι. Έχω περάσει κι εγώ πάγους, έχω περάσει καταψύξεις, καταθλίψεις, αλλά ένα πράγμα. Επέμενα να ακολουθώ αυτή τη διδασκαλία. Αυτό. Και αυτό με έβγαζε από την κατάσταση. Κύριε, θέλω τη δική σου διδασκαλία. Δεν θέλω άλλος. Με πλησιάσανε, μου στείλανε και γράμματα όταν είχα κάνει την ομολογία μου στην εφημερίδα και είχα τη διεύθυνση. Όλο ένα γράμμα είχε κάπου 7-8 σελίδες. Και τι μου έλεγε? Πρόσεχε, πλανήθηκες και κάτι τέτοια. Λέω, όταν εγώ ήμουν στην αμαρτία και χανόταν η ψυχή μου και είχα φτάσει 49 κιλά άνθρωπος, δεν μου είπε κανείς κάτι. Κανείς. Μία κοπέλα που πίστεψε εκεί και πήγε ο πνευματικός της γειτονιάς και λέει στον πατέρα της, δεν τρέπεσαι, του λέει, άφησε την κόρη σου να πάει εκεί με αυτούς, με τους πεντηκοστιανούς, ενώ εδώ έχουμε τη θρησκεία μας. Και του λέει και ο πατέρας, δεν τρέπεσαι, του λέει, τόσα χρόνια ήταν στην αμαρτία η κόρη μου και έλειωνε και ούτε μια φορά δεν μας επισκέφτηκες, ούτε μια φορά δεν νοιάστηκες.
Και τώρα που πήγε η κόρη μου και σώθηκε και είναι φως και έχει ευλογία στην καρδιά της, τώρα έχεις να μας κάνεις παρατήρηση. Εδώ θα πάω και εγώ, λέει τώρα. Και σώθηκε όλη η οικογένεια. Λέω να είναι καλά ο πνευματικός από μια μεριά, που με τον τρόπο του δηλαδή πρόθεσε όλη την εκκλησία στο Χριστό, όλη την οικογένεια στο Χριστό, αδερφοί. Γιατί ήρθε η μάχαιρα και πήρανε θέση οι άνθρωποι. Όταν ήρθε η μάχαιρα του Λόγου του Θεού, παίρνουμε θέση ή υπέρ ή κατά. Εάν είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων, δεν αρέσουμε στον Θεό, να ξέρετε. Δεν μπορείτε, λέει, να αγαπάτε δύο κυρίους. Στο τέλος κάτι θα χαλάσει. Κάτι θα χάσεις. Ένα από τα δύο. Δεν μπορείς δύο κυρίους. Ο Ισάφ έτσι νόμιζε. Έχω τον πατέρα μου εγώ. Εντάξει. Πιστός είναι. Προσεύχεται εκεί. Για μας. Μια χαρά. Έχω τον πατέρα μου. Άμα εσύ δεν προσεύχεσαι, δεν σου κάνει τίποτα ο πατέρας σου κατά σάρκα. Δεν μπορεί να σε σώσει την ημέρα εκείνη και την ώρα εκείνη. Θα πρέπει εσύ να επιμεληθείς την ψυχή σου. Και αναφέρει βέβαια και για τα τέκνα σας, λέει, τα οποία, λέει, δεν είδαν όταν σας έβγαζα από την Αίγυπτο. Εσείς τα είδατε τα θαυμασιά μου. Γι' αυτό, λέει, τι θα κάνεις? Θα διαβάζεις το λόγο μου στα παιδιά σου πάντοτε. Όταν περπατάς στο δρόμο, θα τους λες το λόγο μου. Όταν πηγαίνεις στον αγρό για δουλειές, θα τους λες το λόγο μου. Όταν θα κάθεσαι στο τραπέζι να φας, το λόγο μου. Όταν θα σηκώνεσαι, όταν θα ξαπλώνεις, το λόγο μου. Μα Κύριε, λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού δεν πρέπει να λείπει από την καρδιά μας, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο και για τους ύμνους. Οι ύμνοι παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο, γιατί όταν αφιερώνουμε στη δουλειά μας, ας πούμε, ξεχνιόμαστε και έρχεται ύμνος. Και λες έναν ύμνο μέσα σου. Χωρίς το έτσι ανεπαίσθητα. Και αυτό γιατί γράφεται μέσα μας ο ύμνος. Εδώ που ψέλνουμε στην εκκλησία ή που ακούμε από το σταθμό ύμνους. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο επιλεκτικός σε κάποιους ύμνους που έχουν επιβαρημένη μουσική. Είμαι λίγο επιφυλακτικός. Δεν μου κάθονται καλά. Αλλά με τη χάρη του Κυρίου όμως η καρδιά μου έχει ύμνους και μου βγαίνουν αυθόρμητα μέσα από την καρδιά μου. Να προσέχουμε, αδερφοί, με τη διδασκαλία, να μην ξεφύγουμε. Όταν λέει να προσέχεις να μην πας με άλλους θεούς, στη σελίδα 200, ξέρετε τι είναι? Είναι οι άλλες διδασκαλίες. Γιατί ένας χριστιανός αναγεννημένος δεν μπορεί να πάει τώρα στα είδωλα, τα άφωνα. Αν και έχει γίνει και αυτό, σπάνιες περιπτώσεις. Εδώ ο Ιούδας ούτε στη θρησκεία πήγε κανονικά. Ξέρετε που πήγε? Στα λεφτά, στο μαμονά της αδικίας. Και καταστράφηκε. Ποιον έκανε Θεό? Ποιοι ήταν οι άλλοι θεοί για τον Ιούδα? Ήταν ο μαμονάς της αδικίας. Και έχασε την ψυχή του έτσι. Και πήγε και αυτοκτόνησε. Δεν αντέχει η ψυχή να τις κάνουμε τις ψυχές μας τέτοια καψόνια. Έτσι είναι. Εάν εγώ δηλαδή αφήσω τη διδασκαλία την υγιένουσα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πάω να δεχτώ μια άλλη διδασκαλία, η ψυχή μου αρχίζει και αρρωσταίνει. Και να σας πω κάτι, άμα δηλητηριαστεί ο άνθρωπος, θέλει να το μεταδώσει. Θέλει να είναι και οι άλλοι έτσι. Όπως η Εύα. Η Εύα έφαγε τον καρπό που πίστηκε από τον Όφη, από τον διάβολο. Και ήθελε να πείσει και τον Αδάμ. Σου είσαι και εσύ όπως είμαι και εγώ. Να μην είμαστε διαφορετικοί. Έτσι δεν είναι? Εγώ έτσι κι αλλιώς. Ήξερε ότι ναυάγησε, έχασε την ευλογία του Θεού. Να τη χάσει και ο Αδάμ. Και έτσι είναι οι άνθρωποι, αδερφοί, οι παρήσακτοι. Είναι στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε επί το πλείστον, Ιουδαίους, οι οποίοι ναι μεν αναγεννιόντουσαν, αλλά μένανε στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Και βγαίνανε και κηρύτανε την περιτομή. Αν δεν περιτμηθείτε, δεν μπορείτε να σωθείτε. Και ταραζόντουσαν οι ψυχές που πιστέψανε. Τι είναι αυτό, λέει? Να κάνετε τον νόμο, τους λέγανε μετά. Ξεκινάγανε με την περιτομή βέβαια, το οποίο είναι κάτι εμφανές, αλλά μετά, λέει, να τηρείτε και τον νόμο και τα Σάββατα και τα λοιπά. Και βάζανε ένα βάρος στους χριστιανούς. Και παρενέβηκαν οι Απόστολοι. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στις επιστολές του περί τούτου του θέματος ότι ο Θεός μας κάλεσε στη χάρη και όχι στο νόμο. Μετά λέει βέβαια αλλού, νόμο καταργούμε? Όχι.
νόμο συνιστούμε, αλλά όχι το νόμο του Μωυσέως. Υπάρχει ο κανόνας του Ευαγγελίου. Εκεί πρέπει να μείνουμε, αδέλφια. Στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Όχι της Παλαιάς. Θα μου πεις γιατί διαβάζουμε την Παλαιά. Γιατί είναι πνευματικός λόγος. Όπως και να έχει, είναι για μας και τροφή που διαβάζουμε, αλλά και γνώση και προτροπή. Και κάνουμε επιλογές. Βλέποντας τους χαρακτήρες στην Παλαιά Διαθήκη, επιλέγουμε να μην κάνουμε αυτά που κάνανε οι παράνομοι βασιλείς, αλλά οι υποταγμένοι στο Θεό. Και σε μερικούς βασιλείς λέμε αυτά είναι τα καλά και αυτά είναι τα κακά. Αυτά θα κάνω, εκείνα δεν θα κάνω. Όταν αφαιρούσαν, ας πούμε, όλα τα είδωλα, λέγαμε αμήν μες στην καρδιά μας. Να μην έχουμε κι εμείς είδωλα, να προσέξουμε. Παίρνουμε παραδείγματα όμως. Όταν βλέπαμε και στείνανε είδωλα, όχ, δεν θέλουμε είδωλα. Τι ήταν αυτό που κάνανε? Δεν σεβόντουσαν τον Θεό. Δεν πιστεύουν στον Θεό αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν χάσει τον δρόμο. Και μου κάνει εντύπωση, ο πατέρας πιστός και ο γιος άπιστος. Ο πατέρας άπιστος, ο γιος πιστός, σε άλλες περιπτώσεις. Από τους βασιλείς. Ο Ιωσήφ βρίσκεται στη φυλακή. Αλλά φροντίζει επιμελώς να ακούει τη φωνή του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός του μιλάει. Λες, άμα το πάρεις κατάκαρδα, να υπακούς στη φωνή του Θεού, θα σε συμβουλεύει. Θα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Θα σου δείχνει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Να σε προτρέπει. Μην το πεις αυτό. Πρόσεξε. Δεν θα φέρει οικοδομή. Μα αλήθεια θα πω. Αδερφοί, αν είμαστε άσοφοι και να πούμε αλήθειες, μπορεί να πάθουμε ζημιά μεγάλη. Παράδειγμα, ο Νόη είχε τρεις γιους. Και τον Ευλέπιο Χαμ είχε πιει ο Νόη και γυμνώθηκε μέσα σκηνή. Και πήγε και το είπε στα αδέρφια του. Αλήθεια δεν είπε? Αλήθεια είπε. Έπρεπε να το πει? Όχι. Γιατί? Όταν δεις τον αδερφό σου, λέει, αμαρτία όχι Θανάση μου, προσευχή σου. Κάλυψέ τον με προσευχή. Μην πας να τον γυμνώσεις κι άλλο. Οι δύο άλλοι όμως μας έδειξε εκεί, γι' αυτό λέω είναι ωραία παραδείγματα να διαβάζουμε για να δούμε τι κάνουμε κι εμείς σήμερα. Αρκεί να ξέρουμε να ξεχωρίζουμε τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Και με τη χάρη του Θεού και με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος ξεχωρίζουμε. Οι δύο γη του Νόε κατάλαβαν τι έπρεπε να κάνουν ο Σιμ και ο Ιάφεθ. Πήγανε οπισθόνοντα με ένα σεντόνι, χωρίς να βλέπουν τον πατέρα και τον σκέπασαν. Με όπισθεν, ε? Τι ωραία παράδειγμα, αδερφοί. Το κάλυψαν το λάθος του πατέρα τους. Και δεν είχε βγει στον δρόμο, με σκηνή του ήταν. Στο κάτω-κάτω. Αλλά ο Χάμ γέλαγε. Και όταν συνήλθε, επικατάρατος ο Χανάν. Ο Χανάν ήταν γιος του Χάμ. Δούλος των δούλων θέλει είστε. Ενώ εδώ βλέπουμε τώρα, αδερφοί, στις ευλογίες, δεν θα είσαι δούλος των δούλων. Δεν θα είσαι, λέει, ο τελευταίος. Θα σε κάνω, λέει, κεφαλή, λέει αλλού. Θα σου δώσω ευλογία. Θα είναι ευλογημένη η ζωή σου. Μα δεν θα έχω θλίψεις. Θλίψεις, ναι. Αλλά όλα θα διορθώνονται. Ο Κύριος θα κάνει επεμβάσεις. Και το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη να γίνονται εκβάσεις. Όταν πήγε ο Σίμων ο μάγος, αδελφοί, δεν είχε την υποστήριξη από το Λόγο του Θεού. Αλλά πήρε κατάρα. Ενώ ευλογιόντουσαν εκεί και ο Ανθίπατος που τον εμπόδιζε ένας άλλος εκεί στην Κύπρο και τον εμπόδιζε για την πίστη. Τι έγινε? Ήρθε κατάρα επάνω του. Πήγε να εμποδίσει το Λόγο του Κυρίου. Αλλά στον Παύλο ήρθε ευλογία. Στον Βαρνάβα πήγε ευλογία. Αδερφοί, όταν είμαστε στο θέλημα του Θεού θα έχουμε την ευλογία του Θεού. Να μην αλλάξουμε τη διδασκαλία. Μεγάλη προσοχή, αυτό θέλει ο Κύριος σήμερα να μας διδάξει. Να προσέξουμε, γιατί πολλοί εξήλθουν εν το κόσμο, λέει, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην υγιένουσα διδασκαλία. Έχουν δικές τους διδασκαλίες. Και έχουμε μεγάλο κίνδυνο. Η Θάμαρ, να σας πω τώρα κάτι για τη Θάμαρ, ήταν η κόρη του βασιλιά Δαβίδ. Την είχε γεννήσει με μια γυναίκα που ήταν γεσουρίτισσα. Δηλαδή από διπλανό κράτος που είχε ο Δαβίδ καλές σχέσεις τότε. Και είχε πάρει αυτή τη γυναίκα και του γέννησε τον Αβεσσαλόμ, τον Αδωνία και την Θάμαρ.
από αυτή τη γυναίκα. Ο Αμνών ήταν από άλλη γυναίκα. Ο Αμνών λοιπόν ερωτεύτηκε τη Θάμαρ, την ετεροθαλή αδελφή του. Η Θάμαρ όταν πήγε δεν είχε υποπτευτεί ότι ο Αμνών θα της επιτεθεί. Και όταν το είδε, του λέει μη το κάνεις, γιατί θα είμαστε όνειδος μες στο Ισραήλ. Είμαστε παιδιά του βασιλιά. Τι πράγματα είναι αυτά? Αλλά όταν έγινε το κακό, γιατί ο Αμνών υπερίσχυσε εναντίον της, του λέει ζήτησέ με από το βασιλιά να με παντρευτείς. Πριν το πρώτο κομμάτι, φαίνεται η Αθάμαρ είναι τοποθετημένη σωστά. Δεν πρέπει να γίνει αυτό εν το Ισραήλ. Δεν πρέπει να είναι γραμμένο, είναι ο λόγος του Θεού. Μετά αλλάζει η καρδιά της, βλέπετε. Ζήτησέ με από τον πατέρα, δεν θα με αρνηθείς εσένα. Γιατί, πού. Δεν λέει, δεν θα παντρευτείς την αδελφή σου, ας είναι τεροθαλής. Το λέει ξεκάθαρα. Δεν μπορείς. Γιατί είναι από τον ίδιο πατέρα. Δεν γίνεται. Πώς άλλαξε η καρδιά της έτσι αμέσως, αδελφοί? Πρέπει να προσέχουμε, βέβαια ήταν μια δοκιμασία αυτό του Δαβίδ, παιδεία να το πω καλύτερα, παιδεία του Δαβίδ εξαιτίας της δικής του αμαρτίας και θερίσανε και τα παιδιά. Αλλά όμως για να το επιτρέψει ο Θεός κάτι, είναι η καρδιά. Είναι η καρδιά του ανθρώπου η οποία πρέπει να δοκιμαστεί, όχι ένα πιάτο φακές. Εδώ στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία των Σμυρναίων, δοκιμάζεται μέχρι θανάτου. Του λέει, θα δοκιμαστείτε και 10 μέρες θα είσαι σε θλίψη, σε φυλακή. 10 μέρες για να δοκιμαστείτε. Είσαι, λέει, ξέρω τη φτώχεια σου κτλ, αλλά είσαι πλούσιος. Κράτα αυτόν τον πλούτο που έχεις. Κράτα. Μην τον εχάσεις. Μα με βγάλει ο Κύριος εμένα από αυτή την κατάσταση, αν δεν με βγάλει, αν δεν σε βγάλει τι? Και τον Ιωσήφ δεν τον έβγαλε αμέσως, αλλά τι, έμεινε. Και ο Θεός στο τέλος έκανε την έκβαση. Αδελφοί, θα κάνουμε υπομονή, όταν ο Θεός επιτρέπει μία θλίψη στη ζωή μας, θα περιμένουμε με υπομονή τον Κύριο. Και ο Δαβίδ, παρόλο που ήταν και παραβάτης σε εκείνο το κομμάτι, περιέμενα, λέει, εν υπομονή τον Κύριο. Δεν τα παράτησε, δεν ξέκλεινε, δεν πήγε σε άλλες διδασκαλίες. Ο Σαούλ όμως όταν δοκιμάστηκε, πήγε σε άλλες διδασκαλίες. Μπορεί να μην έκανε είδωλα, αλλά πήγε στη μάγισσα. Και του λέει η μάγισσα, τι θέλεις, ανέβασε μου, λέει, το Σαμουήλ. Είχε πεθάνει ο προφήτης ο Σαμουήλ. Και το ανεβάζει, λέει, το Σαμουήλ. Εδώ μας αφήνει ο Θεός τη διάκριση. Ποιο Σαμουήλ? Μπορεί μια μάγισσα να φέρει το πνεύμα κάποιου που έχει πάρει ο Κύριος? Και ήρθε ο Σαμουήλ με τη μορφή του Σαμουήλ και του λέει, τι θέλεις, γιατί με ανέβασες? Λέει, αύριο έχω πόλεμο και φοβάμαι, λέει ο Σαούλ. Και τι μου το λες, του λέει, ας πρόσεχες. Αύριο, του λέει, θα σε πιάσουνε και θα σε σκοτώσουνε. Οχ. Το δαιμόνιο όμως είναι, αδερφοί. Και ουδέν θαυμαστόν και αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο του φωτός. Όταν πλανηθεί η καρδιά, έρχονται τα δαιμόνια σαν άγγελοι φωτός. Αλλά αν εσύ είσαι επιμελώς με το Θεό, αλλοιώνονται οι άγγελοι του φωτός και βλέπεις ότι είναι δαιμόνια. Το έχω δει αυτό ζωντανά κάποια στιγμή, κάποιες στιγμές. Και έρχονται με μια μορφή, πώς είναι η κούκλη της βετρίνας, και έρχονται και λέει, εσύ ποιος είσαι, στο όνομα του Ιησού Χριστού? Και αλλιών γίνεται σαν ένα σκιάχτρο και αρχίζει και φεύγει μετά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, το αίμα σου Χριστέ μου. Δεν αντέχουν τα δαιμόνια εκεί, αδερφοί, όταν εσύ επιμελώς επικαλείσαι τον Κύριο. Και ο Θεός είναι αυτός που μας συγχωρεί και μας αποκαθιστά πάντα, και να μην ξεκλίνουμε ποτέ από τον Κύριο, αδερφοί. Γιατί ο διάβολος έχει τον τρόπο του να πλανήσει. Και ο Σαούλ, από ό,τι φαίνεται, πίστευε, γιατί η πλάνη σε θέλει να πιστεύεις φανταστικά πράγματα που δεν είναι αλήθεια από τον Λόγο του Θεού. Και έτσι τον ήθελε η πλάνη του. Γιατί όταν λέμε πλάνη, ένα δαιμόνιο είναι μέσα στο Σαούλ καταρχάς. Το ξέρετε. Όταν παρέβηκε τον Λόγο του Θεού δεύτερη φορά, άρχισε να ταράζεται μετά
και πνεύμα πονηρό με την άδεια του Θεού, έτσι λέει, παρακυρίου που σημαίνει με την άδεια του Θεού, άρχισε να ταράζει το Σαούλ και δεν μπορούσαν να τον ηρεμήσουν και ήταν ολοταραχές. Σήκωνε το ακόντιο να χτυπήσει τον Δαβίδ με το ακόντιο και ο Δαβίδ έγινε για να... Αλλά όταν έρχεται η μάχαιρα του Λόγου του Θεού, μην κρύβεσαι. Ας τη μάχαιρα να μπει και μην κάνεις ελιγμούς. Δεν θέλω να ακούσω για το Λόγο του Θεού. Τι μας λες τώρα? Δεν θέλει να ελεγχτεί. Μα δεν έρχεται να σε ταράξει ο Λόγος του Θεού. Έρχεται να σου δώσει την αγάπη του. Αδελφοί, να προσέξουμε την επιμέλειά μας, γιατί έχουμε ευθύνη πρώτα για την ψυχή μας και μετά για τους άλλους γύρω μας. Υπάρχει κίνδυνος, εάν πλανηθούμε να φορτώσουμε αμαρτίες. Γιατί αυτοί που χτυπάγανε την πόρτα του Κυρίου και δεν άνοιγε, λένε, Κύριε άνοιξέ μας, λέει, δεν σας ξέρω πόθεν είστε, και αυτό το είπε ο Κύριος επειδή ήτανε σε πλάνες, είχανε άλλες διδασκαλίες. Εάν δεν γνωρίζουν αυτοί τον Κύριο, πώς ο Κύριος θα τους γνωρίσει, πώς ο Κύριος τους παραδεχτεί? Αφού λες, αυτά τα λέει ο Παύλος, έχω ακούσει από χριστιανούς που βαδίσανε μαζί μας, ο Δημάς μας εγκατέλειψε, λέει ο Παύλος, αγαπήσε τον παρόντα κόσμο, ο άλλος ο Δημήτριος πολλά κακά μου έκανε, ο Διοτρεφής δεν δέχεται ημάς. Ο Διοτρεφής είναι στην επιστολή του Ιωάννη την Τρίτη και λέει, ο φιλοπρωτεύων αυτών Διοτρεφής. Φιλοπρωτεύων, σελίδα 1084 είναι, κάτω δεξιά. Φιλοπρωτεύων, τον χαρακτηρίζει έτσι ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού. Θα πάει καλά αυτός, άμα είναι φιλοπρωτεύων. Αν σε καλέσει, λέει κάποιος, θα πας στην τελευταία θέση να πάρεις. Και να σου πει εκείνος, έλα ανωτέρω, αυτός που σε κάλεσε. Άμα παίρνεις από μόνος την πρώτη θέση, είσαι φιλοπρωτεύων. Αλλά δεν δέχεται, λέει, εμάς. Τι είναι αυτό, τη διδασκαλία μας, λέει, δεν τη δέχεται. Και αυτούς που θέλουν να δεχτούν, τους εμποδίζει και από την εκκλησία τους βγάζει. Και υπάρχουν κάποιοι που εργάζονται αντίθετα. Η εκκλησία του Χριστού όμως εργάζεται θετικά. Να σώσει ο Θεός ψυχές. Γι' αυτό λέει, θα είναι ευλογημένη η κοιλία σου, εκεί που διαβάσαμε στη 200 σελίδα στο Δευτερονόμιο. Θα είναι ευλογημένη η κοιλία σου. Ευλογημένα τα τέκνα σου, γιατί είσαι στην αλήθεια. Θα προσθέσει ο Κύριος. Θα είναι ευλογημένη η εισοδός σου, θα έχει την παρουσία του Θεού. Θα είναι ευλογημένη η εξοδός σου. Θα μπορείς να είσαι φως έξω. Ευλογημένη η σκάφη σου. Θα πλένεσαι σωστά με το αίμα του Ιησού Χριστού. Να τα πούμε και τις Καινής Διαθήκης τώρα. Τι, γιατί παραδειγματίζουν αυτά. Έτσι δεν είναι? Τώρα έχουμε τα πλυντήρια. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος με το αίμα του το Άγιο μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι μένουμε στην αλήθεια και επιμένουμε σε αυτήν. Και ήθελα να τελειώσουμε με την Αποκάλυψη που λέει στη 1088 σελίδα. Λέει στο εδάφιο 3 και κεφάλαιο γάμα, ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσες και φύλατε αυτά και μετανόησον. Αυτή η εκκλησία εδώ έχει ένα πρόβλημα, ότι δεν κρατάνε καλά το θέλημα του Θεού. Έχουν πλάνες και άλλες εκκλησίες πιο πριν. Αλλά εδώ του λέει μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θα έρθω επί σε σαν κλέφτης και δεν θα γνωρίσεις ποια ώρα θέλω ερθεί επί σε. Εδώ θα γίνει αρπαγή και δεν θα καταλάβεις την αρπαγή. Θα μείνεις πίσω. Και μετά τι θα γίνει? Στο 5 λέει, ο Νικών θα ειδηθεί η μάτια λευκά και δεν θα εξαλείψω το όνομα αυτού από το βιβλίο της ζωής. Στο 5 εδάφιο. Δεν θα εξαλείψω το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής, εάν μετανοείς και επιμένεις στην υγιένουσα διδασκαλία. Έχεις, λέει, λίγα ονόματα στους Σάρδης που δεν μόλυναν τα ημάτια τους. Αυτοί θα περπατάνε μαζί μου γιατί είναι άξιοι. Θέλεις να είσαι άξιος για τον Κύριο. Περπάτα μαζί του και θα είσαι άξιος για να έχεις την ευλογία του Θεού. Και έχουμε δει, αδελφοί, στη ζωή μας πάρα πολλά. Και το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται υπέρ ημών
διαστεναγμών αλαλήτων, άρα και υπέρ άλλων διαστεναγμών αλαλήτων. Το έχουμε δει αυτό. Έχουμε μεγάλη προστασία. Όταν δούλευα τα 5 χρόνια που έλειπα από εδώ και ήμουν σε άλλη πόλη, και εκεί στη δουλειά είχα προσέξει το εξής. Όσοι στα... Εγώ τους μίλαγα για τον Κύριο και όλοι ξέρανε, μέχρι και όλοι. Και οι υπεύθυνοι και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Όλοι ξέρανε. Και τους μίλαγα για τον Κύριο. Μάλιστα, μια μέρα είδαμε το εξής θαύμα. Εγώ δούλευα και το κλάρκ και το φορτηγό και τα λοιπά. Πολλά. 7 πόστα είχα εκεί πέρα. Και εκείνη την ημέρα έπρεπε εγώ να τελειώσω στις 1 να έχω φύγει από εκεί. Και το κλάρκ δεν έπαιρνε μπροστά. Πήγε ο ένας, τίποτα. Πάει ο άλλος, τίποτα. Πάει ο άλλος, τίποτα. Δεν έπαιρνε μπροστά το στάμπλα. Τέλος πάντων, λέω, Κύριε, εγώ πρέπει να τελειώσω. Δεν γίνεται. Και έπρεπε να φορτώσω το φορτηγό, να το πάρω, να πάω 5 χιλιόμετρα μακριά για να ξεφορτώσω και να τελειώσω τη δουλειά μου. Αλλιώς θα έμενε εκεί αιχμάλωτος. Ήταν έτσι η δουλειά δηλαδή. Τέλος πάντων, προσεύχομαι, ανεβαίνω στο κλάρκ και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε αυτή τη φορά να πάρει μπροστά. Και παίρνει μπροστά. Και πιάνω και φορτώνω εγώ. Και στάθηκε ο ιδιοκτήτης απέναντι στον τοίχο και με κοίταγε. Μου λέει, τι έγινε? Του λέω, μια προσευχή έκανα και πήρε μπροστά και φόρτωσα. Πάει μετά, δοκιμάζει, δεν έπαιρνε μπροστά. Αλληλούια. Εκείνο το κομμάτι πήρε μπροστά. Πολλές φορές ο Θεός έρχεται και μας βοηθάει και μας βγάζει από τα δύσκολα. Και το είδα το χέρι του Θεού και σε άλλα θέματα. Με κοροϊδεύανε. Ήτανε 5-6 εκεί, πρωί-πρωί. Εγώ τους είχα μιλήσει για τον Κύριο και αυτά. Και με κοροϊδεύανε. Και παρασύρθηκαν από τον έναν, παρασύρθηκαν όλοι. Και αρχίσανε και μου γύριζανε και την πλάτη και κάνανε κάτι περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, επειδή ήμουνα του Κυρίου και τους μίλαγα για τον Κύριο. Ενώ η δουλειά προχωρούσε, στο τέλος έρχεται ένας νεαρός, 22 χρόνια, μου λέει, Βασίλη, συγγνώμη, παρασύρθηκα από αυτούς. Δεν έπρεπε, εγώ, μου λέει, να σε κοροϊδέψω. Του λέω, Γιάννη μου, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, ο Θεός θα σε ευλογεί, μη στεναχωριέσαι, είσαι συγχωρεμένος. Και πράγματι τη γλίτωσε φτηνά. Τι πάθανε οι άλλοι? Μέσα στη βδομάδα έρχεται ένας με κομμένο το δάχτυλο. Λέω, Κύριε. Πάει η άλλη, γλιστράει κάπου, πέφτει ανάποδα. Πώς, αφού γλιστράς, κάπως θα πέσει. Πέφτει ανάποδα, λέει, και έσπασε η πλάτη της. Ήρθε με το γύψο μετά από μερικές μέρες να μας δει. Και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αδερφοί, είδα το χέρι του Θεού εν δυνάμει. Μιλάς για τον Κύριο. Και έρχεται ο άλλος εμπόδιο και πάει να τα μουτζουρώσει όλα και θα πάει καλά. Ξέρετε, ο λόγος του έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Πώς είδαμε στην Κύπρο που τυφλώθηκε εκείνος εκεί που ήθελε να αντισταθεί στους λόγους του Παύλου. Και τυφλώθηκε και έζηταγε χειραγωγούς μετά. Αδερφοί, έρχεται κρίση Θεού για αυτούς που εμποδίζουν το έργο και το λόγο του Θεού. Αλλά θα είναι ευλογημένη, λέει, η δικιά σου η έξοδος. Και η είσοδος θα είναι ευλογημένη. Και θέλουμε, αδερφοί, να κρατήσουμε την ευλογία του Κυρίου στη ζωή μας. Γι' αυτό να προσέχουμε, να είμαστε επιμελείς μαθητές και να αποδείξουμε ότι αγαπάμε τον Κύριο με την καρδιά μας, με την υπακοή μας. Και ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν.